Καλώς ήρθατε στο κανάλι. Σήμερα σας έχω ετοιμάσει μια πραγματικά εξαιρετική συνταγή. Ψαρονέφρι με κρέμα γάλακτος και μανιτάρι. Είναι μια συνταγή που μόλις φάτε την πρώτη πυρουνιά, θα θέλετε να φάτε και δεύτερη και τρίτη, δεν θα θέλετε να σταματάτε να τρώτε πραγματικά. Πριν προχωρήσω στον τρόπο εκτέλεσης, μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου. Το κόκκινο κουμπάκι κάτω δεξιά. Με βοηθάτε πάρα πολύ με αυτό. Πάμε αμέσως να δείξουμε τον τρόπο εκτέλεσης. Παίρνουμε λοιπόν ένα φιλέτο ψαρονέφρι, φιλετάκι χοιρινό δηλαδή, και το κόβουμε σε πολύ λεπτές λωρίδες. Ξεκινάμε. Θέλουμε να είναι κομματάκια λεπτά κατά αυτόν τον τρόπο. Αφού το κόψουμε όλο, έχουμε ένα μπολάκι με αλεύρι και ρίχνουμε τα κομματάκια όλα μέσα στο αλεύρι. Τα ανακατεύουμε καλά με το αλεύρι. Και φέρνουμε άλλο ένα μπολάκι ακριβώς δίπλα. Παίρνουμε μια κουτάλα σουρωτήρι. Αν δεν έχετε, πάρτε ένα απλό σουρωτήρι και βάζετε ένα κομματάκι. Το τεινάζετε καλά να φύγει το πολύ αλεύρι και το βάζετε στο διπλανό μπολάκι. Κατά αυτόν τον τρόπο. Βλέπετε, δεν υπάρχει τώρα μεγάλη ποσότητα αλευρίου. Είναι μια χαρά. Απλά άμα χρησιμοποιήσετε κουτάλα, είναι πιο εύκολο, βλέπετε, με μια μικρή αναπήδηση φεύγει όλο το αλευράκι. Έχουμε ετοιμάσει λοιπόν το ψαρονέφρι μας για να το σοτάρουμε στο τηγάνι. Έως ότου όμως το σοτάρουμε, παίρνουμε τα μανιταράκια μας, τα κόβουμε φρέσκα μανιτάρια, τα κόβουμε σε λωρίδες λεπτές για να είναι έτοιμα να τα χρησιμοποιήσουμε στη συνέχεια της συνταγής. Και αφού κόψουμε όλα τα μανιτάρια μας, παίρνουμε και ένα κομματάκι τζίντζερ, το οποίο θα το χρειαστούμε και αυτό για τη συνέχεια της συνταγής μας, και το ψιλοκόβουμε σε πολύ μικρά κομματάκια. Στη συνέχεια έχουμε το θερμάνι ένα τηγανάκι μας, ρίχνουμε δύο κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο και σοτάρουμε πρώτα το ψαρονέφρι μας. Βάζουμε όλα τα κομματάκια στο τηγάνι. Τα αφήνουμε γύρω στα 2 λεπτάκια από τη μία πλευρά και τα γυρίζουμε μετά και από την άλλη. Βλέπετε πως κουμπίζουν τα φιλετάκια, γι' αυτό βάλαμε το αλευράκι για να μην κολλήσουν το τηγάνι, ενώ το σοτάρουμε. Τα γυρίσαμε και από την άλλη πλευρά. Βλέπετε τι ωραίο χρωματάκι έχουν πάρει από τη μία πλευρά. Ακριβώς το ίδιο θα πάρω και από την άλλη. Στη συνέχεια παίρνουμε ένα άλλο τηγάνι, το προθερμαίνουμε, δεν ρίχνουμε κάτι και σοτάρουμε μόνα τους τα μανιτάρια μας. Σοτάρουμε για 2 λεπτάκια τα μανιτάρια μας, να πάρουμε χρώμα και από τις δύο πλευρές. Και στη συνέχεια προσθέτουμε μέσα το κρεατάκι που είχαμε σοτάρει λίγο πριν. Ανακατεύουμε και αρχίζουμε και προσθέτουμε
όλα τα μυρωδικά υλικά μας. Πού είναι? Ένας κύβος ζωμό βοδινού, μισό λεμονάκι που το στίβουμε, το χυμό του δηλαδή μόνο, το τζίντζερ που κόψαμε στην αρχή, μία κουταλιά κάπαρι, λίγο φρεσκοτριμμένο πιπεράκι, ανακατεύουμε καλά. Σβήνουμε με 100 ml περίπου λευκό κρασάκι. Αφήνουμε ένα λεπτάκι να εξαρτηθεί όλο το αλκοόλ από το κρασί. Εξαφμίστηκε το αλκοόλ, βλέπετε και πόσο ωραία αρχίζει και μπίζει ήδη η σαλτζούλα. Και ήρθε η ώρα να προσθέσουμε 200 ml κρέμα γάλακτος. Χαμηλώνουμε τη φωτιά μας, ανακατεύουμε, το αφήνουμε γύρω στα 10 λεπτάκια το πολύ να δέσει και η κρέμα γάλακτος με το υπόλοιπο μείγμα μας. Και πάμε να το σερβίρουμε, να το δείτε και σερβιρισμένο. Σερβίραμε το πιατάκι μας. Κοιτάξτε, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι αρώματα βγαίνουν. Ένα εξαιρετικό ψαρονέφρι, ένα φιλέτο χοιρινό με μανιτάρια και κρέμα γάλακτος, το οποίο πραγματικά αξίζει να δοκιμάσετε να φτιάξετε στο σπίτι σας. Κοιτάξτε εδώ πόσο ωραία έχει βγει η σαλτσούλα, πόσο ωραία έχει ψηθεί το κρεατάκι. Μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι. Το κόκκινο κουμπάκι κάτω δεξιά. Καλή σας απόλαυση.